Τα τελευταία χρόνια ακούω όλο και πιο συχνά για τις θαυματουργικές επιδράσεις που έχει το λάδι καρύδας. Καθότι είμαι ο παδός της μεσογειακής διατροφής και, πιλεύω, και, πιστεύω πολύ στη σημασία που έχει το αυθεντικό ελληνικό ελαιόλαδο για την υγεία μας, ήθελα να δω αν το λάδι καρύδας κάνει όσα υπόσχεται. Είναι δυνατόν το λάδι καρύδας να καίει το λίπος της κοιλιάς. Αρχικά οι μελέτες που έφεραν οι έμποροι και ο παδό του συγκεκριμένου προϊόντος ήταν μελέτες δεν είχαν ομάδα ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι έδωσαν σε κάποιου ανθρώπου λάδι καρίδα και του είπαν ότι θα του ζυγίσουν κάθε εβδομάδα για να δουν αν θα χάσουν βάρο. Από ό,τι ξέρουμε ήδη από τι ιατρικέ μελέτε, αν πει σε κάποιον, Κάνε κάτι και θα σε ζυγίζω, είναι πολύ πιθανό να χάσει βάρο και μόνο από τη διαδικασία. Άρα αυτέ οι μελέτε δεν είναι αξιόπιστε. Τι βάζουμε αμέσω στην άκρη. Στι μελέτε που το λάδι καρύδα είχε ομάδα ελέγχου, τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα. Το λάδι καρύδας οδηγεί σε σημαντικά χειρότερους δείκτες υγείας από οποιοδήποτε άλλο λάδι. Το λάδι καρίδα οδηγεί σε αύξηση τη λιποπρωτενη LDL, τη μέτρηση που συχνά ονομάζουμε κακή χολυστερίνη. Αυξάνει επίση τα δεκλικερίδια, την ολική χολυστερίνη και γενικά χειροτερεύει του δείκτε υγεία τη καρδιά. Αν έχετε σκόπο να δοκιμάσετε το λάδι καρίδα για να χάσετε βάρο, μην το επιχειρήσετε, δεν υπάρχει περίπτωση να σα βοηθήσει ούτε σε αυτό. Οι μελέτες δείχνουν ότι δεν προσφέρει κάτι. Όλοι οι ερευνητές προειδοποιούν για την αποφυγή του συγκεκριμένου λαδιού και προτείνουν να το χρησιμοποιείτε μόνο για να αντικαταστήσετε το βούτυρο και τα ζωικά λίπη που σίγουρα είναι ακόμα χειρότερη επιλογή. Μην αφήσετε τη διαφήμιση να σας ξεγελάει. Το λάδι καρύδα δεν έχει τίποτα καλό να σα προσφέρει. Αν όμω θέλετε να μάθετε πραγματικά ποιε τροφέ βοηθούν στη μείωση τη χολυστερίνη, τότε πρέπει να πατήσετε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.